Και θα τους δείξουμε σε λίγο πώς. Για σήκωσέ το λίγο να το δούμε. Παναγία μου. Πού να το βάλω, κάτσε να φέρω ένα πιατάκι. Ένα πιατάκι για να βάλω. Λοιπόν, για δουρέκι ή συνταγή που γνωρίζει την κανονική ή θα κάνουμε τη συνταγή εδώ του στάθη μας. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Σίγουρα, ναι. Μπορώ να δοκιμάσω. Βεβαίως. Να κόψουμε εδώ και για τα παιδιά. Βεβαίως. Και να ξεκινήσουμε. Να δούμε λίγο την καρτούλα μας, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω. Πάρα πολύ ωραίο στάθη, μπράβο. Εγώ να διαβάσω λίγο τα υλικά. Τι θα χρειαστούμε. Περίμενε λίγο στάθη να τα βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, 150 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος. 650 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 50 γραμμάρια μαγιάνοπι, 220 γραμμάρια νερό χλιαρό, 3 αυγά μεσαία και ένα μετά για επάλυψη που θα χρειαστούμε, 20 γραμμάρια μαχλέπι, 3 γραμμάρια μαστίχα τριμμένη, 30 γραμμάρια γάλα φρέσκο, 220 γραμμάρια ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 30 γραμμάρια αμύγδαλα φιλέ. 300 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού, 200 γραμμάρια κάστανα προβρασμένα, μισό κιλό σοκολάτα λευκή κουβερτούρα, 100 γραμμάρια μαύρη κουβερτούρα και 150 γραμμάρια ηλιέλαιο βάζεις, ε! Ναι, στη λευκή σοκολάτα το βάζουμε γιατί βοηθάει τη σοκολάτα να λιώνει πιο εύκολα. Απίστευτο, και της δίνει και γυαλάδα. Πάρα και την κάνει και πιο ελαστική. Περίμενε, βρε, περίμενε να δούμε τι βάζεις μέσα. Βάζουμε το αλεύρι. Βάζουμε το αλεύρι στην αρχή. Έχεις βάλει το αλεύρι στο σκληρό. Ωραία. Μετά βάζουμε τη μαγιά μας. Μαγιάνοπι. Κάνουμε ένα άνοιγμα στη μέση στο αλεύρι και βάζουμε τη μαγιά. Ωραία. Την οποία μετά θα τη ρίξουμε. Το νεράκι. Το μισό νερό, το οποίο θα είναι χλιαρό. Και θα το αφήσουμε. Χωρίς να τα χτυπήσεις. Χωρίς να το χτυπήσουμε στην αρχή, θα το αφήσουμε να γίνει. Έχουμε το νεράκι. Η ποσότητα που μας έδωσε στην συνταγούλα, τα υλικά, πόσα τσουρέκια κάνεις? 2 με 3 τσουρέκια. Α, κάνεις 2 με 3 έτσι, τσουρέκια σαν αυτό που μας έχεις ετοιμάσει. Αναλόγως βέβαια. Χλιαρό νεράκι. Το πόσο θα γίνει το τσουρέκι, το πόσο θα το κόψουμε. Μετά ρίχνουμε λίγο και το βάζουμε έτσι και το αναμειγνύουμε. Και το αφήνουμε να γίνει. Α, δεν το κάνεις όλο, να πάει παντού η μαγιά σου, όλο το αλεύρι? Όχι. Μόνο το στη αφήνουμε μέση. Να γίνει. Ναι. Αφήνεις δηλαδή τη μαγιά ουσιαστικά να φουσκώσει. Μπράβο. Πόση ώρα? Όσο χρειαστεί, ότι δούμε ότι θα φουσκώσει. Τώρα 5-10 λεπτά. Χωρίς να ανακατέψεις. Χωρίς καθόλου να ανακατέψεις. Συνήθως έτσι γίνεται. Χωρίς να ανακατέψεις. Όχι. Αυτά είναι μυστικά. Ναι, γιατί νομίζω ότι συνήθως το ανακατεύουν. Είναι μυστικά του παππού. Από την Κωνσταντινούπολη. Το 1910. Αλήθεια. Είχε ζαχαροπλαστείο στην Κωνσταντινούπολη στα τατάβλα. Και έφτιαχνε το ίδιο παραδοσιακό τσουρέκι. Ο δικός σου παππούς. Ο δικός μου. Αλήθεια. Και έχω και το όνομά του. Α, εσύ πήρες δηλαδή το ζωχαροπλαστείο του παππού και το συνέχισες. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Η τρίτη γενιά. Εγώ με την αδερφή μου. Πολύ ωραία. Μπράβο σας. Λοιπόν, λοιπόν. Και υποτίθεται ότι αυτό θα φουσκώσει. Ναι, αυτό δεν θα φουσκώσει πολύ. Θα φουσκώσει λίγο η μαγιά. Θα πιάσει που λέμε η μαγιά. Το αφήνουμε μόνο του, δεν το πειράζουμε. Και βάζουμε όλα μας τα άλλα υλικά σε ένα μπολ. Το μαχλέπι. Το μαχλέπι το οποίο το έχεις. Τη ζάχαρη. Όχι, το μαχλέπι είναι τριμμένο. Έχουμε πάρει τη μαστίχα και την έχουμε τρίψει με λίγο ζάχαρη στο πλάστη. Για να γίνει πιο εύκολα σκόνη. Να γίνει πούδρα. Ναι. Γιατί αλλιώς θα είναι κομματάκια μέσα και θα φαίνεσαι. Ωραία. Άρα μαχλέπι, ζάχαρη και μαστίχα. Και μαστίχα μπαίνουν μαζί. Και τα αυγά. Ωραία. Πού είναι τα αυγάκια στο ψυγείο, στο ψυγείο. Πόσα αυγάκια θέλουμε? 3 αυγά. 3 αυγά και μετά ένα για την επάλυψη. Ναι. Ορίστε. Ένα ακόμα. Έχει μείνει προφιτερόλα από χθες. Κάτσε να σου φέρω και ένα σύρμα. Δεν θα χρειαστεί. Α, δεν θα χρειαστεί. Ωραία. Εδώ ήδη βράζουν κάποια κάστανα. Μέχρι στιγμής είμαστε εύκολα. Βάζουμε λίγο αλατάκι. Νομίζω τριβή. Ωραία. Λίγο έτσι, μισό κουταλάκι. Και μετά πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Έχουμε βάλει και το βούτυρο. Θα το βάλουμε το βούτυρο να λιώνει. Το βούτυρο γάλακτος. Το βούτυρο. Το οποίο το έχουμε. Το βούτυρο κανονικό. Ναι, βούτυρο γάλακτος. Πού το βλέπεις?
Ωραία, κάτσε να στο βάλω εγώ σε ένα μπολ. Αυτό θες? Ναι. Αυτό είναι? Ναι, ναι. Ωραία. Μισό λεπτό να βγάλω και το βουτυράκι. Και όλα, όλα θα τα ρίξει μετά μέσα στον κάδο. Ναι. Το βούτυρο στο τέλος όμως. Γιατί το βούτυρο δεν κάνει να έρθει σε επαφή με τη μαγιά πριν φουσκώσει. Ωραία. Θα στον να το φτιάξω. Να μην λερωθείς εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Κάνω μία ανακεφαλαίωση. Βάλαμε το σκληρό το αλεύρι, βάλαμε τη μαγιά.